Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου. Έχουμε πει τα χρόνια πολλά. Στου Ζαχαρία, είπαμε. Στου Κινέζου. Έχουν έρθει, έχουν επενδύσει. Έχουν πρωτοχρονιά. 4.714. 4.714. Εμεί έχουμε το 2016. Δηλαδή, εμεί μέχρι πότε θα έχουμε μνημόνια. Μέχρι τότε σίγουρα 4.714. Και σύμφωνα με το κινέζικο ζώδιο είναι βόδι. Εγώ εννέα. Είναι φίδι και με κουνέλι. Έτσι. Κάτι είναι αυτό. Το κουνέλι κάνουμε όλοι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε για το δώρο μας. Πάμε να δούμε το δώρο μας. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο δώρο. Ένας τυχερός θα κερδίσει όλα αυτά και τα 1000 ευρώ μετρητά. Smart τηλεόραση 42 inch on smartphone και tablet από την εταιρεία LG. Εσωτερικές πόρτες αλλά και εξωτερική πόρτα ασφαλείας από την Intrador. Καναπές κρεβάτι από την Group Κουτζίνα Λεβεντάκης και ένα ετήσιο συμβόλαιο για το τηλέφωνό σας που τα περιλαμβάνει όλα. Μην ξεχνάτε και τα 1000 ευρώ μετρητά και όλα αυτά θα τα πάρει ένας τυχερός την Παρασκευή. Το πρωί για σήμερα, για το τέλος εκπομπής, ενεργειακό τζάκι από την εταιρεία Φράγκος. Έχει 5 χρόνια εγγύηση. Ζεσταίνεστε με μόλις 1,5 κιλό ξύλο την ώρα και η εγκατάσταση μαζί με τη διακόσμηση βέβαια θα γίνει όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Στείλτε λοιπόν κάπα κενό το όνομα τεπώνυμό σας στο 54990 ή τηλεφωνήστε στο 90 11 51 5656 από το σταθερό ή το κινητό σας. Λοιπόν, μαζί μας είναι. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο. Καλημέρα κύριε αντιπρόεδρε. Συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Και η κυρία Μπαλού από το ΚΚΕ. Θα σας δώσω δυνατότητα για πολύ μικρό χρόνο να μου πείτε πού βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπλόκα στους δρόμους, αντιδρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αγρότες είπαν θα κατέβουν και στην Αθήνα, οι συνταξιούχοι αναμένουν, έτσι. Οι μισθωτοί αναμένουν, τα hot spot δημιουργούν εκεί, προβλήματα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με έντονες κινητοποιήσεις, βέβαια. Από μικρή ή μεγάλη ομάδα, για να πούμε και τη μία και την άλλη άποψη. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μπαλού και θα καταλήξω στον κύριο Ζαχαριάδη. Κυρία Μπαλού, πού βρισκόμαστε και τι υπάρχει τώρα, τι υπάρχει στο μπροστά μας σαν προοπτική. Νομίζουμε μια ελπίδα. Πραγματική υπάρχει. Έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Από τη μια μεριά βλέπουμε να εξελίσσεται μια επίθεση, ένας πόλεμος ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, των αγροτών, των επιστημόνων, των ελευθεροεπαγγελματιών. Γίνεται, εφαρμόζεται η εξέλιξη μιας πολιτικής που θέλει να γίνουμε φτηνότεροι, μια πολιτική που χαράχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπιστεί την κερδοφορία των επιχειρήσεων, μια πολιτική που εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και εφαρμόζεται σήμερα και από το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η πραγματική ελπίδα όμως είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους, κύριε Παπαδάκη. Αυτό το οποίο βλέπουμε και είδαμε και στην απεργιακή κινητοποίηση προχτές και με την απόφαση των μπλόκων των αγροτών, δείχνει το εξής. Τον μοναδικό δρόμο που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, πραγματικά να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να ανοίξουν ένα δρόμο προοπτικής προς όφελός τους. Σήμερα πρέπει να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα κατά τη γνώμη μας. Ό,τι δοκιμάστηκε μέχρι σήμερα, γιατί ο λαός υποφέρει και βιάζεται στο επίπεδο της ζωής του χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο, απλώς εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος όλο και περισσότερο. Και στη ζωή του και δίπλα του, με πραγματική ουσία πολέμου. Το συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε είναι ότι δοκίμασε να αλλάξει κυβερνήσεις, δοκίμασε να αλλάξει πρόσωπα, δοκίμασε τέτοιες λογικές, ακόμα και τη λογική. Να περιμένει το μικρότερο κακό. Να τελειώσω. Αυτό που πρέπει να δοκιμάσει είναι η οργάνωση της πάλης του, είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων του με βάση της ανάγκης και το κύριο αίτημα να μην περάσει αυτός ο νόμος, να μην φτάσει στη Βουλή, να αποσυρθεί. Κύριε Ανδρουλάκη, η δική σας εκτίμηση. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Παπαδάκη, θερίζει ό,τι έσπειρε ως αντιπολίτευση. Ό,τι έσπειρε τα τελευταία χρόνια. Που ουσιαστικά με τα αντιπολιτευτικά της αφηγήματα κορόιδεψε το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Αυτό θερίζει τώρα. Γιατί θα δούμε με τη σειρά της κάθε κοινωνική ομάδα θα ξεσηκωθεί. Βέβαια, ομολογεί ότι έχουν γίνει λάθος εκτιμήσεις. Μου λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, τα υποσχεθήκαμε έχοντας υπόψη μας ότι με την πίεση που θα ασκούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να είχαμε αποτελέσματα. Παραδέχονται δηλαδή ότι ήταν υπερβολικά τα όσα ακούστηκαν στο μεσοδιάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Ακούστε, εγώ θα σας πω, λέτε αυτό που λέει ο κ. Κατρούγκαλος. Είχαμε τρεις εκλογικές διαδικασίες την προηγούμενη χρονιά. Αυτό να αφορούσε το Γενάρη του 2015, μετά δεν κατάλαβαν τι έγινε με τη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη Καμένου Τσίπρα και τι έρχονταν στη χώρα.
Πριν το δημοψήφισμα, ο κύριος Τσίπρας που είχε καθαρή, διότι διαπραγματευόταν. Είχε διαπραγματευτική ομάδα την Παρασκευή που ανήγγειλε το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε ποιο ήταν το προϊόν της διαπραγμάτευσης. Γιατί λοιπόν έστειλε έναν λαό να ψήφισε 60% όχι και να έρθει μετά το διπλάσιο ναι από 7-13,5 δισεκατομμύρια. Γιατί πήγαμε σε δεύτερες εκλογές ενώ ήξερε όλα αυτά που λέτε και δεν είπε τίποτα από όλα αυτά πριν τις εκλογές. Ναι, κέρδισε, ακούστε. Όταν πας στις εκλογές, κύριε Παπαδάκη, και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και υφαρπάζει με ρυφή την ψήφο του, λέγοντα άλλα και κάντα άλλα. Είναι θέμα δημοκρατία. Βέβαια. Είχε ψηφιστεί ήδη και από εσά και συνεπή... δημοκρατία. Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, τι θα κάναμε, θα αφήνουμε τη χώρα να πάει στη δραχμή. Δηλαδή, εμεί θυσιάσαμε μια παράταξη. Πήραμε όλο το βάρο μετά το 10 με το πρώτο μνημόνιο, όταν αναλάβαμε μια χρεοκοπημένη οικονομία από τον κύριο Καραμαλή και θα αφήνουμε τη χώρα το προηγούμενο καλοκαίρι να πάει στο ευρώ, επειδή ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να πάει στη δραχμή. Τέτοια παγιδά θα κάνουμε στην πλάτη τη χώρα. Όχι, βέβαια. Κύριε Γεωργιάδη. Κόντεψα να δακρύσω με τη θυσία του Πασόκ που άκουσα. Ήταν εντυπωσιακή. Εντάξει, εσείς κοντέψατε να δακρύσετε, αλλά στην πλάτη μας περάσατε τη δημαγωγία, την αντιμνημονιακή επί Σαμαρά, κύριε Άδωνη, αν θυμάστε καλά. Εγώ δεν διακόπτω. Τον αντιμνημονιακό κύριο Σαμαρά. Δεν διακόπτω, αλλά επειδή είπατε για τον Καραμαλή, οφείλω να σας υπενθυμίσω, επειδή εγώ ήμουν εκεί, εσείς δεν ήσασταν, όταν ο κύριος Καραμαλής ζήτησε τον Μάρτιο του 9 να βάλετε πλάτη. Στο Λάος δεν πάρουμε... Ήμουν με τον Γιώργο Κατσαφέρη στο Μαξίμου τότε. Στο Λάος. Στο Λάος, βέβαια, στο Λάος. Και βγήκαμε εμείς στο Λάος και είπαμε: έχουμε 10 έδρες και τις δίνουμε. Όταν ο Ανδρέου βγήκε και είπε: θα λέω εκλογές. Άρα μην μου λέτε ότι έκανε τον Πασόκ. Καλά. Εάν είχατε βάλει ελάχιστη πλάτη του 9, ελάχιστη τόση. Και θυμίζω, επειδή ζούμε τώρα για τους αγρότες, την κλασική σκηνή του Γιώργου Παπανδρέου στο λιμένα του Πειραιός με τους αγρότες από την Κρήτη. 15% εξωτερικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τροφών συναλλαγών δεν έκανε ο Παπανδρέου, έκανε εδώ. Ο Καραμαλής. Όλοι, είχατε, όλοι έχετε κάνει λάθη. Αν μέχρι εδώ, ο κύριος Χατζηγάκης δύο χρόνια πριν είχε ανέβει. Λέω, έτσι είναι όπως τα λέτε. Λέω, αλλά φυσικά και έχουμε κάνει λάθη κι εμείς, αλλά μην προβάλλουμε όλα τα κοινά, όλα τα λεφτά του. Ως τη γένεια της μεταπολιτεύσεως. Μάλιστα, δεν είναι έτσι. Στο τώρα, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνουμε. Εγώ προσωπικά είμαι εξαιρετικά ανήσυχος και θέλω να το καταθέσω αυτό. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιμέτωπος με τα ψεύδη που είπε σοριδών όλη την πενταετία. Το Σεπτέμβριο κέρδισε κύριο Παδάκη, γιατί υπεσχέθη παράλληλο πρόγραμμα. Και όταν λέγανε με κάποιοι τότε θα έρθει π.χ. για τους αγρότες το 13-26, λέγανε στα τηλεοπτικά παράθυρα προεκλογικά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, αυτό θα το επαναδιαπραγματευτούμε. Τώρα. Αυτά που όντως λέγανε και έτσι το Σεπτέμβριο, όπως το λέτε για το παράλληλο πρόγραμμα. Έτσι. Αλλά όμως το μνημόνιο είναι μνημόνιο και έχετε εμπειρία, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ το έλεγα ότι δεν υπάρχει και παράλληλο ξέρατε πρόγραμμα. Ότι το μνημόνιο θα είναι σκληρό και για το ασφαλιστικό και για το αγροτικό και για το προλογικό. ΣΥΡΙΖΑ. Λέω πώς κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν θέλατε να ψηφίσετε και το μνημόνιο. Λέω, δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Λέω πώς κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις κέρδισε και το Σεπτέμβριο πάλι λέγοντας ψέματα. Και πάλι είναι μπροστά τα ψέματα. Όμως αυτό τώρα για να συζητάμε το παρελθόν. Εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον. Τώρα τι γίνεται. Έναν αντικυκλώνα που συνήθεται. Απ' τη μια στην αδιέξοδη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, η οποία προφανώς έχει κακοφορμήσει, υπενθυμίζω ότι το ασφαλιστικό θα πρέπει να έχει ψηφιστεί ήδη μέχρι 15 Ιανουαρίου και το αγροτικό μέχρι αρχές Μαρτίου, βάσει του μνημονίου, λέει, που είχε υπογράψει ο Τσίπρας. Άρα ήδη έχει βρεθεί εκτός χρόνου. Δεν είναι άρα ήδη δεν πηγαίνει αυτό, καλά η διαπραγμάτευση. Κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι λιγάκι αντιπατικό. Δηλαδή, κάνετε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν ψήφισε πολύ πιο νωρίς ένα παράδεκτο ασφαλιστικό. Εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό που ψηφίζει. Λέω. Απλά λέω ότι θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί πιο νωρίς. Λέω ότι ο Τσίπρας έκλεισε μια συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία προβλεπόταν. Στο μνημόνιο περιλαμβάνεται. Θα έχει γίνει πρώτα. Το ψηφίσατε κι εσείς. Και το θα έρθω μετά να το εξηγήσω πολύ απλά αυτό. Εμείς δεν ψηφίσαμε. Το λέω για μέτρα. Την οικονομία της συζήτησης. Όχι, γιατί αν δείτε το βίντεο, ο τότε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, είχε ψηφίσει στη Βουλή λέγοντας. Ψηφίζουμε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Σωστό, δεν δεχόμαστε λέτε, τα μέτρα. Αλλά η και δεν προϊονίζει. Δεν προϊονίζει. Το μνημόνιο όμως. Λέω τη δήλωση του τότε αρχηγού. Τη δήλωση του τότε αρχηγού. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά και έτσι. Άρα είναι. Μην επανερχόμαστε. Τη θυμάμαι πολύ καλά και έτσι είναι. Διευκρινίζοντας. Αυτή είναι η πολιτική έτσι. Εξήγηση της, για το κλείσω τώρα της ψήφου. Η ουσία όμως ήταν ότι ψηφίσατε και εσείς. Η ουσία είναι ότι διαφωνήσαμε με τα μέτρα έκτοτε. Αλλά να το κλείσω. Από την μια πλευρά λοιπόν η διαπραγμάτευση που εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα και από την άλλη είναι η εξελίξη στο προσφυγικό, στο θέμα του το μεταναστευτικό όπως γενικά λέγεται, τα δύο μαζί, κύριε Παπαδάκη, δημιουργούν ένα κλίμα. Εκκλητικό κλίμα, όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά το κυριότερο και στο εξωτερικό. Άρα θα βοηθήσετε να τα ξεπεράσει τα προβλήματα κυβέρνηση. Εμείς προσπαθούμε βοήθεια. Να είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στα μπλόκα όπως βλέπετε. Στη Βουλή καταθέσαμε προτάσεις.
στο ανταγωνιστικό κρατάμε ήπιου στόλου όσο γίνεται για να μπορέσουμε να περάσουμε τη χώρα απέναντι και να βρεθούμε εκτός Σέγγεν. Βέβαια, στα μπλόκα δεν θέλουν κανένα από εσάς. Γιατί επιρρύπτουν ευθύνες και σε εσάς. Εγώ τους ακούω που λένε ότι. Εμείς στα μπλόκα, εγώ προσωπικά στα μπλόκα δεν έχω πάει για ένα βασικό λόγο. Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν δίκιο οι αγρότες. Έχουν δίκιο οι αγρότες τα που λένε τώρα. Γιατί και ο διπλασιασμός των ασφαλιστικών των εισφορών είναι λάθος και ο διπλασιασμός της φορολογίας είναι λάθος. Απλώς εγώ γενικώς διαφωνώ με την ιδέα να κλείνουμε τους δρόμους και να κάνουμε τέτοια. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Παπαδάκη, τι κάνουμε τώρα σε αυτή την κρίσιμη φάση. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει δείκτες για την οικονομία της και για την κοινωνία της, οι οποίοι προσομοιάζουν με δείκτες χώρας η οποία βγαίνει από εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι προφανώς να συνεχίσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τραχή και έχει δυσκολίες, τις οποίες τις είχαμε αναλύσει και επισημάνει εμείς το καλοκαίρι, αλλά έχει ανάγκη και από παράλληλες δράσεις. Δεν μπορεί το σύνολο του προγράμματος μιας κυβέρνησης, μιας χώρας η οποία θέλει να ανασυγκροτηθεί, να είναι αποκλειστικά και μόνο ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Και αναφέρομαι λοιπόν στα νομοθετήματα. Το παράλληλο πρόγραμμά σας. Αυτό σας λέω. Ότι εισάγεται αυτή τη βδομάδα προς ψήφιση. Δεν καθυστερήσατε, κύριε Ζαχαριάδη. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Όσον αφορά το παράλληλο πρόγραμμα. Γιατί να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Γιατί μου ζητάτε θυσίες χωρίς να μου δίνετε προοπτική. Είναι μία δέσμη. Είναι μία δέσμη. Καταρχήν να θυμίσω ότι εμείς από το Γενάρη κιόλας είχαμε ξεκινήσει με δράσεις οι οποίες ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση με την ασκούμενη πολιτική για 6 χρόνια, όπως οι 100 δόσεις, το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες θεωρήθηκαν μονομερείς ενέργειες και παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που υπέστημε το καλοκαίρι, αυτά τα νομοθετήματα δεν ακυρώθηκαν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτές οι κατακτήσεις αυτή τη στιγμή να τις διατηρήσουμε και να τις διευρύνουμε. 100 δόσεις, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα στον άλλον να πληρώσει. Δεν ακυρώθηκαν, κύριε Ρωμανιά. Σε μεγάλο βαθμό ακυρώθηκαν. Έχουν δυσκολέψει κάποιοι όροι. Που είχαμε κάνει, ακυρώθηκαν. Έχουν δυσκολέψει κάποιοι όροι. Από τον Ιούλιο και πέρα. Η βασική στόχευση των δανειστών ήταν να καταργηθεί πλήρως. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με τεράστιες δυσκολίες βρίσκονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τι έχει λοιπόν η επόμενη περίοδος? Έχει το πρόγραμμα για την δημόσια διοίκηση και την αποκομματικοποίηση του κράτους. Ένα αίτημα δεκαετιών για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την κατάσταση που επικρατεί. Αν μου επιτρέπετε, το μείζον όμως δεν είναι αυτό. Έχει, να πω τι είναι το μείζον και να πω και με τι θα νομοθετηθεί. Με την εσωτερική υποτίμηση μισθών, συντάξεων, έχει την προσπάθεια την οποία κάνουμε να κυνηγήσουμε τη διαπλοκή. Θα έχετε τεράστιο πρόβλημα. Τη διαπλοκή της χώρας, τις ασφαλιστικές εισφορές. Τη διαπλοκή και το μαύρο χρήμα. Ούτω, διότι να το βλέπουμε. Δω, να σας χειροκροτήσω. Και θα σας πω. Θα σας να σηκωθώ όρθιο στο τραπέζι και να πω να το. Διότι όταν βγάζει η γενική κυβέρνηση αποτέλεσμα υπερεκτέλεσης εσόδων για την προηγούμενη περίοδο κατά 1,9 δις, αυτά προέρχονται σε ένα βαθμό πάνω από τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος. Και επειδή όλα θα περάσουμε και στην κοινωνία και στο άλλο, στο κυνήγημα όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες. Άμα διαβάσει κάποιο την ειδησιογραφία, βλέπει, κύριε Παπαδάκη, ότι ήδη οι πρώτοι 100, οι οποίοι είναι διάφοροι, οι οποίοι είχαν εισοδήματα 1.000-1.500 ευρώ και ξαφνικά βρέθηκαν με καταθέσεις 7 εκατομμύρια ευρώ, καλούνται και πληρώνουν. Είτε είναι γνωστά πολιτικά πρόσωπα, είτε είναι άγνωστοι. Άγνωστο. Και αυτό έχει μια σημασία. Και λέω το τελευταίο για την κοινωνία. Αυτά τα χρήματα τα οποία προέρχονται από το κυνήγι του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής θα φτιάξουμε, ήδη πληρώνουν κάποιοι. 3,3, 3,5, 1,5. Σας είπα για την υπερεκτέλεση εσόδων κατά 1,9 δις. Θα μπουν σε έναν ειδικό λογαριασμό οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει ένα μαγικό κόκκινο κουμπί να το πατήσουμε και να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, μέσα στην επόμενη περίοδο στοχεύουμε σε αυτή την πολιτική. Θα ανοίξουμε την κουβέντα, θα πάμε και στα μπλόκα, θα μιλήσουμε και για την ΕΚΟ, γιατί είναι και αυτό εκπληκτικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις. Το προσφυγικό, Γιώργο, είναι μεγάλο. Το προσφυγικό, παύλα, μεταναστευτικό, είναι τεράστιο θέμα της Ευρώπης. Θα απαντήσουμε και στον Βεβαίως. Αλλά πρώτα θα θυμίσουμε το δώρο μας για εσάς, να ξεκινήσουμε με τον μεγάλο τυχερό.
1.000 ευρώ μετρητά smart τηλεόραση 42 ίντσων smartphone αλλά και tablet από την εταιρεία LG, εσωτερικές και εξωτερική πόρτα ασφαλείας από την Intrador, καναπές κρεβάτι από την Group Cucine Λεβεντάκης και ένα ετήσιο συμβόλαιο για το κινητό σας που τα έχει όλα μαζί, τα 1.000 ευρώ μετρητά. Μην το ξεχνάτε. Αυτό για την Παρασκευή. Όλο το μεγάλο δώρο θα το κερδίσει ένας τυχερός. Για το τέλος εκπομπής, ενεργειακό τζάκι από την εταιρεία Φράγκος. Θα ζεστάνετε το σπίτι σας πολύ οικονομικά με μόλις 1,5 κιλό ξύλο την ώρα και 5 χρόνια εγγύηση. Καλέστε λοιπόν στο 90 11 51 5656 από σταθερό ή κινητό ή στείλτε κάπα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54990. Καλημέρα σας. Δεν νομίζετε ότι δεν θα απαντηθούν τα ερωτήματα από τα οποία έχετε θέσει όλα. Και στους καλεσμένους μας, όπως επίσης για την δικαιοσύνη της δίκαιης φορολόγησης να επεκταθεί και στην στο βουλευτικό μισθό. Ναι, γιατί είπαμε ότι συνολικά γύρω στο 60%. Να έχουν και εκείνοι τις ίδιες εισφορές, την ίδια φορολόγηση. Την ίδια μεταχείριση ουσιαστικά. Ίδια μεταχείριση όπως ο μισθωτός ή ο ελεύθερος επαγγελματίας. Σωστά. Μπαγιά. Να πούμε το δώρο μας λοιπόν. Ξεκινάμε με το μεγάλο νικητή. 1.000 ευρώ μετρητά για την Παρασκευή το πρωί. Smart τηλεόραση 42 ίντσων smartphone. Αλλά και τάμπλετ από την LG. Θωρακίζουμε το σπίτι σας με εσωτερικές πόρτες αλλά και εξωτερική πόρτα ασφαλείας από την Intrador. Καναπές κρεβάτι από την Group Cucine Λεβεντάκης αλλά και ένα ετήσιο συμβόλαιο για το τηλέφωνό σας που περιλαμβάνει όλες τις παροχές. Μην ξεχνάτε τα 1.000 ευρώ μετρητά και όλα αυτά τα δώρα που είπαμε θα τα κερδίσει ένας τυχερός την Παρασκευή το πρωί. Για το τέλος της εκπομπής, ενεργειακό τζάκι από την εταιρεία Φράγκος με 5 χρόνια εγκύρηση. Καταναλώνει μόλις 1,5 κιλό ξύλο την ώρα και βέβαια μαζί είναι η εγκατάσταση. Όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, μπορείτε εσείς να είστε ο νικητής. 90 11 51 5656 από σταθερό κινητό ή κάπα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 54990. Πριν συνεχίσουμε και ολοκληρώσουμε όλη την κουβέντα και τον χρόνο με τους καλεσμένους μας, αυτό το περιστατικό που είχαμε με μια γιαγιά η οποία 100.000 ευρώ τα έβαλε στη γλάστρα στο μπαλκόνι της. Για να τα σώσει, τα τύλιξε λέει σε ένα νάιλον, τα έβαλε μέσα στην γλάστρα. Και έκαναν φτερά. Και κάνανε φτερά. Ο Παναγιώτης ο Παυλόπουλος. Ο Παναγιώτης ο Παυλόπουλος, ο Πατρίς Νιούς. Καλημέρα, δες Παναγιώτη. Καλημέρα. Καταρχήν η γιαγιά θα πρέπει σύμφωνα με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη να αποδείξει πού βρήκε αυτά τα 100.000. Θα είναι στο νόμο μεταδήλωτα. Θα είναι στο νόμο μεταδήλωτα. Ξέρετε, εδώ στην περιοχή και ιδίως στις νέες περιοχές και στα χωριά συνηθίζουν οι ηλικιωμένοι να κρίνουν τα λεφτά ή κάτω από τα στρώματα ή στον κήπο του σπιτιού του. Μέσα στη γλάστρα όμως. Αλλά... δηλαδή. Γλάστρα η οποία δεν ήταν έξω από το σπίτι, ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού. Η γλάστρα ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού, τα είχε βάλει μέσα σε μια νάιλον σακούλα. Πολλά τα λεφτά πάντως για να τα βάλει στη γλάστρα. Γιατί... η μεγάλη γλάστρα, θα ήταν είναι αυτή με το βασιλικό. Ναι, αυτή με το βασιλικό ήταν ακριβώς. Αυτή με το βασιλικό ήταν οπότε δεν γινόταν εύκολα να δω ότι μέσα είχε χρήματα. Γιώσμο και τα λοιπά. Πολλά ξέρετε την γλάστρα. Και πήγε τη μία μέρα στην αστυνομία, κατήγγειλε ότι πλέον τα λεφτά και την επόμενη μέρα πήγε και κατήγγειλε ένα 48χρονο ότι ήταν αυτός που της πήρε τα λεφτά γιατί πήγαινε τακτικά στο σπίτι για να δει, όπως λέει η 78χρονη, ότι τι κάνει. Ναι, αν ήταν καλά στην υγεία της και τα λοιπά. Α, και ότι ήξερε ο γείτονας ότι είχε δει ότι η γλάστρα ήταν φουσκωμένη. Ρε παιδί μου, τη γιαγιά, ρε παιδί μου. Η γιαγιά τραβήγματα τώρα από τις φορολογικές αρχές έχει. Δηλαδή να της πούνε τώρα έχει δύο προβλήματα η γιαγιά. Μία είναι ότι έχασε τα 100.000. Αν ήταν 100.000. Κάτσε και σε αυτό. Καταδήλωση πάει αυτό. Αυτό θα κάτσουμε να δούμε, θα κάτσουμε να μετρήσουμε τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τις πούνε και πού τα βρήκες. Εννοείται, υπάρχει ποθενέ σχέση. Θα τις πούνε γιαγιά τα δικαιολογήσα τα εισοδήματά στα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να μην έχω για τα προηγούμενα 30 χρόνια τίποτα. Δεν νομίζω ότι είναι από τη σύνταξη. Τα χωριά, να ξέρετε, τόσο από τις αγροτικές καλλιέργειες, όσο και από διάφορες άλλες καλλιέργειες από παλιά, μάζευαν τα λεφτά και τα έβαζαν στην άκρη, κάτω από τα στρώματα ή με στις ντουλάπες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά μάλλον δεν φαίνονται όπου προέρχονται. Ναι, εντάξει. Αλλά πάντως τώρα, ο άνθρωπος ο Ακίνος, τον οποίο κατήγγειλε, έχει τραβήγματα. Ο 48χρονος. Έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του. Μολονότι δεν συνελήφθη γιατί δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε στο σπίτι του, ούτε στο κατάστημα. Θα έχει βάλει σε άλλη γλάστρα, αυτό τώρα δεν βρέστα τα λεφτά. Θα πάρει άλλο. Βγάλαμε και ένοχο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο μπορεί να μην τα έχει πάρει. Δεν είναι κατά και δεν είναι ένοχο. Η γιαγιά λέει ότι είναι. Ότι μπορεί. Στη γλάστρα. Έχει την ανάγκη τη αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν βάσει καταγγελίε τη γιαγιά.
Αν έχουν βάσει καταγγελίες. Και η γιαγιά, δηλαδή τώρα γιατί το κατέκυλε, παιδί μου. Αφού θα έχει με την εφορία, θα πάει ο Ρωσίας. Που κάναν έλεγχο στο σπίτι του, είδαν ότι δεν έχει λεφτά, έγινε μια ταλαιπωρία ήδη και σε αυτόν. Βεβαίω. Για λοιπόν, αυτή την χαρτιγία δεν μπορούσα να το σβάλω. Γι' αυτό και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που υποθέθηκε μήνυση εναντίον. Λοιπόν, να δώσει φιλιά στη γιαγιά και στον 48χρονο. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ. Πάμε με τους καλεσμένους μας. Και είμαστε και στα μπλόκα. Βεβαίως. Να και ο φίλος μας ο κύριος Ανιστίδης. Ναι, και είναι εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Μπαλού. Και έχουμε συνδεθεί και με την. Θα ξεκινήσουμε με τα μπλόκα γιατί κάνει και κρύο, μην νομίζεις. Και οι άνθρωποι είναι εκεί, μας ακούνε, τους ακούμε. Και κατεβαίνουν Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και στην Αθήνα, κύριε Ανεστίδη. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευτυχώς ξεκινήσατε με τα σχόλια που ήταν στις εφημερίδες που αναλύεται τα ρεπορτάζ το πρωί-πρωί. Χαρούμενα. Ναι. Με εκείνη την όμορφη αηδό που θέλει να έρθει στα μπλόκα. Ναι. Για να σηκώσει που το τονίσατε, ναι, το ηθικό μας. Θέλει αν να ζηλεύετε, κύριε Παπαδάκη, να έρθετε στις συναυλίες που θα έρθει μαζί μας. Να είστε εδώ στο πλευρό μας. Άρα κάνετε λοιπόν στην κυρία, πώς λέγεται αυτή. Μάιρα Ψιλοπούλου. Άρα τον κύριο Ανεστίδη, πρόσκληση στην κυρία Ψιλοπούλου. Βεβαίως. Και επειδή ο κύριος Παπαδάκης είπε ότι ζηλεύει που θα μας σηκώσει το ηθικό, να έρθει εδώ παρόν. Εντάξει, θα έρθω. Θα έρθω. Τι κάνετε τώρα, πού βρισκόμαστε. Ξεκινάμε μια δύσκολη εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Το πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η κυβέρνηση στις χαμηλές κοινωνικές ομάδες το έδειξε το καλοκαίρι με το 13%, με το 13% που το έκανε 23% του ΦΠΑ στα σχολεία και ασχολούνταν όλη η κυβέρνηση το πού θα βρει ισοδύναμα. Και τελικά το ισοδύναμο που βρήκε το έβαλε 25 λεπτά να φιάλει στο κρασί. Έχεις πήρει κανένας από αυτούς κανένα μπέλι να δούμε μετά από πόσα χρόνια θα πάρει κρασί να βγάλει ή τσίπουρο. Αυτή είναι η ευαισθησία της κυβέρνησης. Είπε ο κύριος Ζαχαριάδης πιο μπροστά ότι από τους φοροφυγάδες που θα μαζέψουν τα λεφτά θα τα βάλουν σε ένα ειδικό ταμείο. Δεν ξέρω τι ειδικό ταμείο θα τα βάλουν. Ας επιστρέψουν πρώτα όταν πήρε ο κύριος Βαρουφάκης το εσωτερικό δάνειο που έκανε την άνοιξη για να πληρώσει συντάξεις και πήρε από τον ΕΠΕΚΕΠΕ 250 εκατομμύρια και μας χρωστάνε τα πετρέλαια από το 2013. Ας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει πρώτα το κράτος εναντίον των, απέναντι στους αγρότες και μετά να λέει να κάνει και ειδικό ταμείο. Ακόμα περιμένουμε να πάρουν τα λεφτά από τα πετρέλαια από το 2013 την επιστροφή. Τα οποία είναι εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης και θα απαντήσει και εκείνος γιατί επί των ημερών τους δεν τα σας τα έδωσαν, βέβαια, έτσι δεν είναι. Εδώ θέλω να βάλουμε ένα θέμα, κύριε Ανεστίδη. Υπάρχει αντίθεση να πιάσουμε τους φοροκλέπτες, αυτούς που είναι στη λίστα Λαγκάρ, στη λίστα Μπόριαν. Καμία αντίθεση. Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, αυτό κάνετε. Πιάνετε τους φοροκλέπτες. Εσείς μας είπατε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι κάνατε εσωτερικό δάνειο. Εσωτερικά δάνεια που κάνατε να τα επιστρέψετε στο λαό που χρωστάτε τα λεφτά. Και σταματήστε να κάνετε στήρα πολιτική. Τι στήρα πολιτική. Να τον πιάσουμε τον άλλον που χρώσταγε 3,5 εκατομμύρια να τον αφήσουμε. Πιάσετε. Να τον πιάσετε. Τα λεφτά που μας χρωστάτε όμως θα τα δώσετε πίσω. Από το 2013 να μας επιστρέψετε πετρέλαιο. Κύριε Ανεστίδη. Σταματήστε να κάνετε πολιτική ότι είστε υπέρ των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Κύριε Ανεστίδη, θέλω να σας ρωτήσω. Συμφωνούμε να πιάσουμε τους κλεφταράδες. Μας λέγατε παράλληλα προγράμματα. Πού τα παράλληλα προγράμματα. Μας έχετε πάρει και τα βραχιά ακόμη. Μας φέρατε σήμερα ένα καινούργιο ασφαλιστικό που μας εξοντώνει. Και εσείς ακόμη κάθεστε εκεί και λέτε δεν το παίρνουμε πίσω. Όλες οι κοινωνικές τάξεις πλέον μαζεύονται στην Αθήνα. Δεν πήρατε χαμπάρι. Δεν ξυπνήσατε ακόμη τι σας περιμένει. Συγκεκριμένα για τους αγρότες, οι συντάξιμες αποδοχές που θα έχουν με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προτείνουμε εμείς, που εγώ δεν κρύβω ότι έχει δυσκολίες. Αυτό το θα το έλεγε το Πασόκ παλιά. Πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, μας είπα, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο εκεί. Κάθεστε στη ζέστη, εσείς εκεί πέρα μέσα. Και εμείς έχουμε ξεπαγιάσει εδώ. Ακούστε λίγο. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος προχθές ότι τα κέρδη που θα βγάζει το κράτος θα τα μοιράζει στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Σιγά να μην τα ανεβάσει και στο χρηματιστήριο τα κέρδη του κράτους και θα παίρνουν ποσοστά. Μα είστε σοβαροί. Αυτά τα κάνανε οι προηγούμενοι. Τα κάναμε εμείς. Εσείς τι. Μα και εσείς θα συνεχίζετε και τα προτάσετε και μπροστά. Ο χαρακτήρας... Αυτό δεν είπε και ο Σκαντρούγκαλος. Εμείς δεν θέλουμε ότι αν μεθαύριο το κράτος βγάζει κέρδη, θα μοιράζει τα κέρδη το κράτος στις χαμηλές κοινωνικές κύριε τάξεις. Ζαχαριάδη, κύριε Ανεστίδη, μισό λεπτό. Κύριε Ζαχαριάδη, λένε οι αγρότες ότι με τις υψηλές εισφορές και τη φορολόγηση και χωρίς μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα,
έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να παράγουν, να έχουν κέρδος και δίκαια να φορολογούνται και δίκαια να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό τους. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, ξεκινάμε ανάποδα. Ανεβάζουμε τη φορολογία τους, ανεβάζουμε τις εισφορές τους και τους λέμε ότι κάποια στιγμή θα πάρεις μια μεγάλη σύνταξη. Είπαμε ότι θα υπάρξει. Ώσπου να πάρει σύνταξη ο Αριστίδης που είναι και νέος. Θα ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη και όλους εκεί στο πάνελ. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Αν υπάρχει φορολόγηση αγρότη στην Ευρώπη πάνω από 10%. Αν η εισφορά για την ασφάλιση είναι πάνω από 7-8%. Πάντως, επειδή αν το ΦΠΑ γίνει... που πληρώνουμε στα εφόδια είναι πάνω από 6% σε κανένα κράτος. Σε εμάς το ήταν 13 και το πήγαν 23. Κύριε, για να πρόσφερε λιγάκι την κουβέντα. Να πάω και λίγο. Ναι. Θα τα γυρίσω και εσάς πάλι. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε όλη τη γλώσσα της αλήθειας. Η ελληνική περιφέρεια έχει εγκαταλειφθεί. Εάν πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν, θα πρέπει να ψάξει να τους βρει το ίδιο το κράτος. Αχ, αυτή την καραμέλα φοροδιαφεύγουν. Εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι κλέβουν, θα πρέπει να τους βρει το κράτος. Δεν πρέπει να είναι οριζόντια τα μέτρα. Ούτε εσείς επί των ημερών σας όμως δεν είχατε φροντίσει ώστε αυτοί οι άνθρωποι να παράγουν, να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να τρώω εγώ φτηνά. Εγώ τρώω ακριβά και αυτοί πληρώνονται λίγο. Κύριε Παπαδάκη, το έχουμε αναλύσει στις κάμερες πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να φύγει προϊόν χωρίς τιμολόγιο. Δεν το μεταφέρει ούτε το αυτοκίνητο ούτε η Ιταλίκα. Αν ξεκινήσει η Ιταλίκα χωρίς δελτίο αποστολής και χωρίς τιμολόγιο, θα του κατασκευάσω και το αυτοκίνητο. Είναι σοβαρά αυτά που λένε. Κύριε Γεωργιάδη, πώς θα μας πληρώσει η βιομηχανία που θα πάρει το προϊόν? Δεν πρέπει το δικό μας προϊόν για να πάρουμε μια απάντηση, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ προσωπικά είμαι απολύτως σύμφωνος ότι αυτή τη φορά οι αγρότες έχουν δίκιο. Για ποιο λόγο είμαι σύμφωνος τώρα? Διότι είπε μα έχουν διαχρονικά όμως αιτήματα τα οποία δεν είχατε λύσει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τι λένε, ότι τα συσσωρευμένα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις προβλήματα τώρα διωγγώθηκαν? Αυτό λέει ο Αναισθήτης. Δεν είναι τα συσσωρευμένα. Έτσι λέει. Είναι η μετατροπή της φορολογίας. Μην απαντάτε σε μένα, στον Αναισθήτη απαντήστε. Ναι, αλλά να ακούστε. Παρακαλώ. Είναι η αλλαγή της φορολογίας που έρχεται από 13 σε 26, είναι ο διπλασιασμός των ασφαλιστικών των εισφορών. Αυτά δεν είναι από τους προηγούμενους, αυτά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε εννοημένοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τα κάνει, πρέπει να βγει να εξηγήσει γιατί τα κάνει τώρα. Σε τι έχουν δίκιο οι αγρότες και ο κ. Ανέστης? Εάν η φορολογία που βάζει στους αγρότες είναι υπερβολικά μεγάλη σε σχέση... 220 το ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο? Όχι, δεν το ψηφίσαμε, κ. Ανέστη, το μέτρο. Δηλώσαμε στη Βουλή ότι διαφωνούμε αυτό το μέτρο. Το δηλώσαμε στη Βουλή ότι διαφωνούμε. Και αν ο λαός 20 Σεπτεμβρίου είχε εκλέξει τη Νέα Δημοκρατία αντί για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θα είχε εφαρμοστεί. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί εμείς θα πηγαίναμε σε μείωση κρατικών δαπανών και όχι σε άφηστον πόρο. Ψηφίσατε διαφωνώντας, κύριε Γεωργιάδη, όπως λέει ο... Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο ηλίθιοι όσον αφορά την ψηφοφορία και ψηφίζουμε κατ' επανάληψη αυτούς που λέει περισσότερα ψέματα, είναι γεγονός. Εντάξει. Δεν είπα εγώ τη λέξη λίθη, γι' αυτό λέτε εσείς. Λέω όμως τι έγινε. Άρα πρέπει να πάρετε τα δυνατά σας κατά τον κύριο Νησίδη. Η Νέα Δημοκρατία δεν υποστηρίζει την αύξηση των εισφορών και δεν υποστηρίζει την αύξηση των φόρων. Γιατί? Γιατί το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε υπογράψει έχει μια λογική. Να κάνει την ελληνική οικονομία ανταγωνιστική. Για να γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική, πρέπει ο πρωτογενής τομέας να παράγει προϊόντα με τιμές που θα είναι ανταγωνιστικές των άλλων χωρών. Συμφωνώ. Εάν διπλασιάσεις τη φορολογία. Γιατί δεν το κάνατε εσείς? Μα βεβαίως και το κάναμε, σας λέω. Μα γι' αυτό... δεν ήταν ικανοποιημένοι. Μα αυτές είχανε πάλι μέτρα που βλέπετε τώρα γινόντουσαν επί Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παδάκη. Ούτε κατά διάνοια δεν υπήρχε τέτοια ένταση. Ούτε κατά διάνοια δεν υπήρχαν συνειδητοποιήσεις, κύριε Παδάκη, πέρσι και πρόπερσι. Μην τα υπερβάλλουμε. Τι είπατε, κύριε Αριστίδη? Μας λέτε ότι είμαστε πίσω, κρυβόμαστε πίσω από κόμματα. Μας είπατε παταξίδες. Μας είπατε ότι παίρνουμε επιδοτήσεις παράνομες. Και δεν έχω και την ευαισθησία αυτή που είναι στην κυβέρνηση. Θα πάω να ρωτήσω τον ΠΚΠ πώς δίνονται επιδοτήσεις. Για να ξεκουρκουτιάσει το μυαλό του τελικά. Γιατί δεν ξέρω. Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν σαρώνα τα ταμεία για την περήφανη διαπραγμάτευση του κ. Βαρουφάκη και ό,τι υπήρχε το έπαιρναν όπως έκαναν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ που πολύ σωστά υπογραμμίσατε, έκανα μια επερώτηση στην Επιτροπή. Και βγήκε σύσσωμο το σύστημα το δημοσιογραφικό του ΣΥΡΙΖΑ με το ΛΕΦ και όλα αυτά τα site που έχει. Να λέει ότι εμείς κάνουμε το παιχνίδι των δανειστών, επειδή λέγαμε μην παίρνετε τα λεφτά των αγροτών, θα λείψουν
αύριο μεθαύριο. Θα υπάρχουν προβλήματα στις σηματοδοτήσεις, αλλά αυτοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που κάνανε. Το κάνανε. Τώρα, σήμερα τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδάκη. Και εγώ να πούμε εδώ τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι κομμένη. Πρέπει να πείτε κάτι όλοι σας. Θα σας πω. Αυτό όμως ότι πριν τρεις μήνες ό,τι έγινε το ξεγράφουμε και φτάσαμε. Όχι, όχι, όχι. Τυχαία εδώ δεν φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κομμένη. Γιατί υπήρχε μια στρατηγική. Τώρα. Προτάσεις, προτάσεις. Τι θα γίνει τώρα, θέλω, το διατάσσα. Τι λέμε, ότι δεν πρέπει να κλείνονται οι δρόμοι. Δεν πρέπει να φτιάχνονται συνθήκες υπονόμευσης των αγώνων, των αγροτών και κάθε κοινωνική ομάδα. Δηλαδή να συγκρούεται ο ένας ο άλλος με κοινωνικούς αυτοματισμούς. Πρέπει να γίνει ένας σοβαρός δημόσιος διάλογος. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει όλους τους αγρότες, όλους όμως, και να συζητήσει για το πώς θα υπάρξει μια συμφωνία απεμπλοκής. Η οποία μπορεί να γίνει. Διότι δεν είναι δυνατόν τα προηγούμενα τρία χρόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης του Πασόκ. Και σήμερα ξαφνικά να κλείνουν όλοι οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος παίρνει παραπάνω βάρος από όσο μπορεί να σηκώσει. Ας γίνει λοιπόν μια σοβαρή συζήτηση και να βρεθεί μια χρυσή δομή. Όχι όμως να κλείνουν οι δρόμοι. Θα βάλουν οι αγρότες κάθε κοινωνική ομάδα απέναντί τους. Όμως κύριε Ανδρουλάκη, αυτή η πρόταση κύριε Ανδρουλάκη. Όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι απέναντί. Κύριε Παπαδάκη, μπορώ να πω. Και θα πρέπει να αλλάξει όνομα το ΣΥΡΙΖΑ και να λέγεται. Πάρ' τα όλα. Έτσι πρέπει να λέγεται. Εγώ κύριε Παπαδάκη δεν αλλάξω το όνομα. Θα τοποθετηθείτε βεβαίως τελευταίος γιατί είσαστε ο δέκτης. Εκείνη που έλεγε πάρ' τα όλα. Η κυρία Μπαλού από το ΚΚΕ. Για να ακούσουμε και την κυρία Μπαλού από το ΚΚΕ. Πρώτον κύριε Παπαδάκη, η κατάσταση των αγροτών, η αγροτική οικονομία έχει ξεκληριστεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μπαλού, μάλλον δεν ξέρετε. Κυρία Ανδρουλάκη, αφήστε να λέμε ότι συμβαίνει την αλήθεια να λέμε. Τι είναι η άποψή της. Κύριε Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει άποψη. Υπάρχουν στοιχεία. Σύμφωνα με την Eurostat έχει αυξηθεί η παραγωγή αγροτική στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Κύριε Ανδρουλάκη. Έχουν μειωθεί οι αγρότες, έχει αυξηθεί η παραγωγή. Είστε αγενέστατος. Ναι, σταματήστε να μιλάτε. Δεν σας ρωτήσω. Αφήστε όμως. Μα δεν θέλω να λέμε ψέματα στην ελληνική μιλήση. Τώρα λέω, καθένας λέει ότι θέλει. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε την ενοχή σας και τη συνενοχή. Θα σταματήσετε. Θέλετε να με αφήσετε να μιλήσω. Θα σταματήσετε. Λέει κύριε Παπαδάκη, μπορεί να λέει καθένας ό,τι θέλει. Ναι, ό,τι θέλω θα λέω και θα το κρίνει αυτός που με ακούει. Είναι άποψη του ΚΚΕ. Τι σας βάλαμε εσάς. Θεματοφύλακα του τι θα πούμε. Υπάρχουν στοιχεία επίσημα. Κύριε Ανδρουλάκη, σταματήστε. Τα οποία θα πεσβητήσετε. Έλεος πια. Ωραία, μιλάτε συνέχεια εσείς. Παρακαλώ κύριε Μπαλού. Έχετε στοιχεία και το λέτε. Αφήστε το είπατε κύριε Επίου. Κατά την άποψή σας δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι άποψή μου. Είναι η Eurostat. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Παρακαλώ κύριε Μπαλού. Και εσάς σας τιμώρησε ο λαός και σας κατέβασε. Λοιπόν, σταματήστε από εκεί. Τι θέλετε να λέμε στον κόσμο, κύριε Ανδρουλάκη, ό,τι θέλετε εσείς. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Αυξήθηκε η παραγωγή. Το έχετε πει 14 φορές. Δεν το πιστεύει αυτό, κύριε Μπαλού, πώς θα το κάνουμε. Είναι κόμμα που προσωπείται. Κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Πήγε στο Καστελόριζο και μας είπε ότι θα φέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν πειράζει. Προσυγήστε το Βούδα Καραμαλή και εσείς. Δεν πειράζει. Το μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Προσυγήστε το Βούδα Καραμαλή με τα 15%. Τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, σας παρακαλώ. Έχει κυρία Μπαλού το λόγο. Δεν είναι σωστό. Είναι η τρίτη φορά που σε μια εκπομπή τόσο το κύριο Καραμαλή. Δεν είναι σωστό γιατί έχετε πει χειρότερα. Δεν είναι σωστό. Όχι, ξέρετε κάτι. Εσείς και ο κύριο Γεωργιάδη. Βασικά που αν τα είχατε λύσει τώρα. Θα λύναμε πάρα πολλά προβλήματα. Τρία χρόνια γιατί δεν ήσασταν στους δρόμους. Τρία χρόνια. Όταν ήταν ο Τσαφτάρης υπουργός, γιατί δεν ήσασταν στους δρόμους. Αυτό το πράγμα τώρα είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν ήσασταν στους δρόμους. Βλέπετε, η κυρία Μιλάκη πρέπει να μιλήσει. Η κυρία Μπαλού, παρακαλώ, να σεβαστούμε τον διάλογο. Τι να σεβαστεί. Εδώ το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ πέρα. Σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, κύριε. Δηλαδή τι πάθατε όλοι. Ηλεκτρικό ρεύμα σας χτύπησε. Μίλησε το κουκουέ και πάθατε όλοι ηλεκτρισμό. Περιμένετε να ανευτώ να πούμε τη γνώμη μας. Επειδή έχετε τις φωλιές σας λερωμένοι όλοι, υποτιμάτε την νοημοσύνη ενός κόσμου από κάτω που αγωνίζεται. Και έρχεστε εσείς τώρα εδώ πέρα από το Πασόκ να μας πείτε με τα στοιχεία ο κοινωνικός αυτοματισμός που εσείς τον υπηρετείτε. Απ' τη μία είστε με τους αγώνες και απ' την άλλη εμποδίζουν τα μπλόκα τους άλλους. Όλες οι κοινωνικές ομάδες στίγονται από την πολιτική σας. Σταματήστε λοιπόν να σταματήστε τώρα και εσείς φιλοδοξείτε να γίνετε. Και να εφαρμόσει την ίδια πολιτική. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, απέναντι στο αγροτικό ζήτημα, έχει ξεκληριστεί η μικρομεσαία αγροτιά. Έχουν καταστραφεί οι παραδοσιακές καλλιέργειες. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική έχει αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα αυτήν τη λογική την εφάρμοσε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο το ψήφισαν μαζί. Στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο
Με υπογραφή Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η φορολογία 13% για τους αγρότες πέρασε από το πρώτο ευρώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί αυτή την κατεύθυνση. Τάτσι, μίτσι, κότσι στην ίδια κατεύθυνση. Δεύτερον, τι θέλουν οι αγρότες, με συγχωρείτε. Δεν υλοποιεί αυτή. Εγκρίνει και επαυξάνει. Ναι, θα προχωρήσω. Εγκρίνει και επαυξάνει. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες δεν μπορούμε. Στους εφοπλιστές μπορούμε. Μείωση της τιμής του ρεύματος στο 50% για τους βιομήχανους μπορούμε. Για τους αγρότες δεν μπορούμε. Ποιος είναι ο πλούτος αυτής της χώρας? Είναι η αγροτική της παραγωγή. Εδώ να μας δίνουν αυτά που μας χρωστάνε. Ναι. Εδώ να μας δίνουν αυτά που μας χρωστάνε. Ούτε αυτά που σας χρωστάνε, τα κλεμμένα. Και σε επερώτηση στη Βουλή που έγινε στον κύριο Αποστόλο, είπε και ψεύτικες ημερομηνίες ότι μας έχει δώσει τα λεφτά. Φυσικά, γιατί η λογική. Ας βαρευτούν επιτέλους. Η λογική σήμερα και της κυβέρνησης και των άλλων είναι περασμένα, ξεχασμένα ό,τι καταληστεύτηκαν είτε στο ασφαλιστικό είτε στο εισόδημα. Και έρχονται λοιπόν να τσακίσουν σήμερα με συγκεκριμένη στόχευση και την αγροτική παραγωγή, τη δυνατότητα αυτής της χώρας να έχει αυτάρκεια στα προϊόντα της και να έχει πραγματική ανάπτυξη προς όφελός της. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, κύριε Παπαδάκη? Επειδή όλοι τώρα υποκριτές απέναντι στους αγρότες που όλοι τους συμπαθούν και όλοι τους αγαπούν και όλοι θα πιάσουν τους κλέφτες κτλ., εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σήμερα και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι. Μπορεί να τσακώνονται για το ποιος θα τη διαχειριστεί αυτή την πολιτική, ποιος θα κάτσει στην καρέκλα δηλαδή της κυβέρνησης. Αυτό δεν απασχολεί όμως ούτε τους φτωχούς αγρότες, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τα άλλα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει μια επίθεση κατά συρροήν σε όλα τα επίπεδα της ζωής, και στο ασφαλιστικό και στη νέα γενιά και στον τρόπο ανάξης αυτής της χώρας, ώστε τον πλούτο να τον απολαμβάνουμε. Σήμερα δηλαδή μπορούμε να παράγουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε πλούσια. Και αυτοί που δουλεύουν και σκοτώνονται είναι φτωχοί. Πάλι. Και αυτοί που κάθονται και εκμεταλλεύονται και συγκεντρώνουν τη γη σε λίγα χέρια γίνονται πιο πλούσιοι. Άρα, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν πάμε να διακόπτουν όλοι και εγώ να πρέπει να γίνει όμως. Εντάξει, δεν ενοχλώ κανέναν όμως. Όχι, αλλά πρέπει λίγο να μοιράζω τον χρόνο. Εντάξει, τον χρόνο το μοιράστε. Αλλά εδώ πέρα. Ναι, τελειώνω. Εγώ να μιλήσετε εσείς. Λοιπόν, σήμερα ο μόνος δρόμος που υπάρχει απέναντι σε αυτήν την κατάσταση είναι η οργανωμένη πάλη των αγροτών, των εργαζομένων, είναι η ενότητά τους και η συμμαχία τους με βάση τα συμφέροντά τους. Μπορούν δηλαδή να βάλουν τη σφραγίδα και εμπόδια, γι' αυτό και το συλλαλητήριο των αγροτών που στα μπλόκα τους αποφάσισαν και έχουν αιτήματα, έχουν προτάσεις. Όποιος νοιάζεται για τους αγρότες, ας κάνει δεκτά τα αιτήματά τους και να αφήσει. Μισό λεπτό. Το ψευτοδιάλογο που καλούν τους εργαζόμενους να πάνε διαλέξουν πώς θα σφαχτούν. Αυτά τα κόλπα δηλαδή για να τους διαιρέσουν. Για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Και οι εργαζόμενοι σε αυτό το συλλαλητήριο να μην περάσει από το ασφαλιστικό. Να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Μια κουβέντα για να απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Θέλω να τονίσω αυτοί που θα βγαίνουν από εδώ και έπειτα στις κάμερες εκεί στα πάνελ, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν μας ξανααποκαλέσουν κλέφτες και απατεώνες, θα ανατινάξουμε τη Βουλή. Έχουμε νευριάσει τόσο πολύ με αυτή τη λάσπη που ρίχνουν αντίον μας. Πάμε παρακάτω. Την Παρασκευή που θα κατεβούμε στην Αθήνα, ζητάμε από όλες τις κοινωνικές τάξεις να συμπαρασταθούν, γιατί η αιχμή του δώρα τους που μπορούμε να διεκδικήσουμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, αυτό το έκτρωμα τελικά που έχουν κατεβάσει εκεί, να έρθουν να συμπαρασταθούν και όλοι μαζί να φωνάξουμε μια φωνή ότι δεν αντέχουμε άλλο πλέον το ψέμα και την υποκρισία τους. Κάτι τώρα, παιδιά, και εσείς το γράφετε. Καλημέρα σας. Το είπε τώρα την τιμή του λόγου θα ανατινάξει η Βουλή. Δεν θα ανατινάξει η Βουλή, το γράφετε και εσείς από κάτω. Ναι, αλλά όταν συκοπαντείτε όμως προσπαθώντας να διαιρέσετε, τάχα μου δείτε ότι είναι κλέφτες. Θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας από τα Μάλγαρα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και ο λόγος θα είναι μετά στον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί έχει ακούσει τα εξαμάξεις και θα ακούσουμε και δύο κουβέντες και από τον Γιώργο το Ρωμανιά για τον ασφαλιστικό. Τον Γιώργο το Ρωμανιά για το ασφαλιστικό. Για τον Γκό ή όχι. Ορίστε, θα έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δώρο μας. Είναι το μεγάλο δώρο της εβδομάδας. Ένας τυχερός θα κερδίσει 1000 ευρώ μετρητά, smart τηλεόραση 42 ετών, smartphone αλλά και tablet από την LG, εσωτερικές πόρτες και εξωτερική πόρτα ασφαλείας από την Intrador, καναπές κρεβάτι από γκρούπο Κουτζίνε Λεβεντάκης,
και ένα ετήσιο συμβόλαιο για το τηλέφωνό της, για το τηλέφωνό σας που τα έχει όλα. Μην ξεχνάτε τα 1000 ευρώ μετρητά και σε λίγα λεπτά θα γίνει η ανάδειξη του νικητή για το ενεργειακό τζάκι από την εταιρεία Φράγκος. 90 11 51 56 56. Από σταθερό ή κινητό ή κάπα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54 990. Λοιπόν, να είμαστε στο τελευταίο κομμάτι. Μαζί μας ο κύριος Ζαχαριάδης ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γεωργιάδης, από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης και από το ΚΚΕ κυρία Μπαλού. Μαζί μας και ο Γιώργος Ρωμανιάς. Ακούσατε όλα αυτά που λίγος πολύ έχουν στόχο την κυβέρνηση σήμερα. Μιλήσανε βέβαια και για τα προβλήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά επικεντρώνονται στη σημερινή κατάσταση, αφού στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κύριε Ζαχαριάδη. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, κανένας δεν χαρακτήρισε συλλήβδην κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας και της παραγωγής ως κλέφτες και απατεώνες. Τέτοιες ισοπεδωτικές αναλύσεις κάνουν μόνο οι φασίστες και με τους φασίστες πρέπει να έχουμε ανηρήνευτο πολιτικό, αξιακό και ιδεολογικό πόλεμο. Γίνανε κάποιες μη προσεκτικές. Όχι, δεν το λέω μόνο για αυτή την εκπομπή. Ακούω αναλύσεις. Διαβάζω κυριακάτικο τύπο και τα βλέπω. Κανένας δεν χαρακτηρίζει συλλήβδην κλάδους έτσι. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Ή μπορεί κάποιοι τέτοιοι σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως να δώσουν κάποια στιγμή τον τόνο. Αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος του χωραφιού, της φτώχειας, της παραγωγής, στην αρχή γίνανε κάποιες μη προσεκτικές δηλώσεις. 40, 50, 60 χρονών γίνανε ως τέτοιος. Κάποιες μη προσεκτικές δηλώσεις. Έλεος πια. Έλεος. Το δεύτερον. Έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες διαχρονικοί στην Ελλάδα για να γίνει το παλάτι βουλή. Και οι αγρότες έχουν παίξει ρόλο μπροστάρι στους αγώνες της δημοκρατίας. Και εμείς αυτή τη δημοκρατία που έχει αδυναμίες, που έχει ελλείμματα, που είναι υπό επιτήρηση αυτή τη στιγμή, θα την προστατεύσουμε και θα τη διευρύνουμε. Και θέλουμε να συζητήσουμε με τους αγρότες. Ο Αλέξης Τσίπρας προς τιμήν του, ένας πρωθυπουργός που μόλις του ζητήθηκε να κάνει διάλογο, είπε «Οι πόρτες είναι ανοιχτές για να συζητήσουμε τα ζητήματα, όχι μόνο του ασφαλιστικού, αλλά όλα τα ζητήματα γιατί της αγροτικής οικονομίας». Γιατί δεν το κάνατε πριν από το σχέδιο Κατρούγκαλου αυτό, δεν θα ήταν πιο σωστό αυτό? Σας θυμίζω, κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τους αγρότες, έχει σχέση με όλο το πολιτικό σύστημα. Το Δεκέμβρη, σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους πολιτικούς αρχηγούς, «Ελάτε να βάλουμε κόκκινες γραμμές για τις κύριες συντάξεις». Ποια ήταν η απάντηση του κυρίου Πλακιωτάκη, της κυρίας Γεννηματά, του κυρίου Θοδωράκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών? Πας να μας παγιδεύσεις, πας να μας κοροϊδέψεις, δεν έχεις φέρει συγκεκριμένο σχέδιο. Φέρνει συγκεκριμένο σχέδιο, λένε έφερε συγκεκριμένο σχέδιο από μηδενική βάση κάποιοι κλάδοι και κάποια πολιτικά κόμματα. Αλλά επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν με μνήμη χρυσόψαρου, εμείς το Δεκέμβρη με τα δυσκολιών μεγάλων κάναμε αυτά τα οποία οφείλανε η ελληνική δημοκρατία και το κράτος απέναντι στους αγρότες, πληρώθηκαν ποσά. Όσα υπολείπονται θα προσπαθήσουμε να τα πληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Δεν ξεχνάμε, ας πούμε, ότι με το καθεστώς των επιδοτήσεων που ισχύει σήμερα, το 80% των επιδοτήσεων πάει στο 20% των αγροτών και το 80% των αγροτών παίρνει μόλις το 20% των επιδοτήσεων. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Λένε ότι δεν μπορούν να ζήσουν πληρώνοντας φορολογία και εισφορές. Να συζητήσουμε. Να δούμε ποιες είναι οι λύσεις. Να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν προωθητικές. Θα δεχτείτε τελικά από μηδενικής βάσης να γίνει συζήτηση αυτή? Κύριε Παπαδάκη, κάθε συζήτηση ο καθένας έχει τη γνώμη του. Γίνεται να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου να τον ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό, μάλιστα, τον αρμόδιο. Έχουμε βάλει. Έχει να στην παρέα μας. Επειδή είμαι από μηδενική βάση, δεν έχω γνώμη. Και νομίζω ότι με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σε όλους. Υπάρχουν αντιδράσεις για τα hot spots και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός εξ αυτών στην ΚΟ. Εδώ υπήρξε τις τελευταίες μέρες μια ολόκληρη συζήτηση και μάλιστα μεταξύ και του κυρίου Καματερού, βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την πλευρά τη δική σας, για το αν είναι ακροδεξιοί, δεξιοί, αν έχουν προσωπικά συμφέροντα αυτοί που ξεσηκώνονται. Τι ισχύει τελικά στο νησί σας? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ο κύριος Καμαντερός, αλλά βλέπω ότι γενικά είναι μια επιλογή, φαντάζομαι, της κυβέρνησης, οποιοδήποτε κλάδο αντιδρά να χαρακτηρίζει ότι σε αυτόν έχουν παρεσφρήσει ακροδεξιά στοιχεία, ναζιστικά, φασιστικά κλπ. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι μια κεντρική επιλογή. Αγρότες αντιδρούν, άρα υπάρχουν κάποιοι ακροδεξιοί. Δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί αντιδρούν, άρα κάποιοι ακροδεξιοί υπάρχουν και εκεί.
Θέλω να ξεκαθαρίσω. Για να μας ακούσει ο κύριος Καματερός, είπε ότι υπάρχουν κάποια ακροδεξιά στοιχεία. Τα ακούσατε τα συνθήματα έξω από. Δεν το... άκουσα. Ακούστε τα όμως. Διότι όταν ο άλλος μου εμφανίζεται με την κονκάρδα της Χρυσής Αυγής, αν εγώ τον πω ακροδεξιό. Όταν γινόταν αυτά τις προηγούμενες εκλογές. Αν τον πω ακροδεξιό, δεν είμαι υπερβολικός. Έλεγες λαϊκή δυσαρέσκεια. Όχι, δεν ήταν έτσι, κύριε Ανδρουλάκη. Έλεγες λαϊκή δυσαρέσκεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και προστατεύστε επιτέλους τη δημοκρατία. Εμείς την έχουμε προστατεύσει τη δημοκρατία. Κύριε Κυρίτσι, θέλετε ή δεν θέλετε να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος δεν θα είναι μόνιμος. Μόνιμη σε κατάσταση. Για να ακούσουμε, όμως. Επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Κύριε Κυρίτσι, είσαστε υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου χώρου. Έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε καταθέσει πολύ έντονα, πολύ έγκαιρα και με κάθε τρόπο προς όλες τις κυβερνήσεις και στην προηγούμενη Σαμαρά Βενιζέλου και στην κυβέρνηση Τσίπρα σήμερα τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας για το πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να γίνει στην ΚΟ και πώς πρέπει να γίνει. Δυστυχώς. Πλέον μιλούμε σε όταν μία γόντων. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση 10 συγκεκριμένων σημείων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων στους οποίους θα πρέπει να μεταφέρονται οι πρόσφυγες, θα τους παρέχονται οι ιατρικές βοήθειες και ό,τι άλλο χρειάζεται, να γίνεται η καταγραφή και η άμεση αποχώρηση. Δυστυχώς, μα και από ό,τι άκουσα, αυτός ο χώρος δεν θα είναι μόνιμης εγκατάστασης, θα είναι το πολύ για 1000 άτομα τα οποία αφού θα γίνεται η ταυτοποίηση στη συνέχεια θα φεύγουν. Ακούστε. Εάν αναφερθείτε σήμερα στον ηλεκτρονικό τύπο και φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί κι εσείς, ευνηδιαστικά η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο την Παρασκευή ή τις προηγούμενες μέρες, δια του οποίου δίνεται το δικαίωμα στον διοικητή του στρατοπέδου που θα δημιουργηθεί να παρατείνει την παραμονή στο στρατόπεδο αυτό. Μάλιστα. Μέχρι και 25. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω την άποψή σας. Μισό κύριε Κυρίτσι, κύριε Γεωργιάδη, θέλω την άποψή σας για να πούν και από λίγο και οι υπόλοιποι. Για πετε μου. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής ως προς τη θέση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς, το να γίνονται επεισόδια και το να φαίνεται ότι το νησί είναι σε μια έκριθμη κατάσταση, δεν βοηθάει σίγουρα και το νησί. Να σε κάθε περίπτωση. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, γιατί ήθελα να με τοποθετηθώ επ' αυτού. Ναι. Ακούω διάφορους να λένε ότι αντιδρούν 50-60 άνθρωποι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χρειάζονται 7 δημιουργίες των ΜΑΤ στην ΚΟ. Και έστειλα ήδη προσωπική επιστολή από χθες στον Πρωθυπουργό, ζητώντας του να ανακαλέσει. Για να ακούσουμε όμως, κύριε Κυρίτσι, για να ακούσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν είπα ότι αντιδρούν 50. Λέω ότι η εικόνα του να είναι το νησί σε μια έκριθμη κατάσταση σίγουρα δεν τον βοηθά. Τι λέτε λοιπόν ότι πρέπει είναι να γίνει. Εικόνα τουριστικό νησί. Ποια είναι η θέση σας. Τι έχει συμβεί. Ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους αφού προηγουμένως άνοιξε τα σύνορα και δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία. Υπενθυμίζω, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι έχει πει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση, κύριε Δήμαρχε, το φαινόμενο που πρέπει να γίνει. Τώρα τι πρέπει με να γίνει. Με την προηγούμενη κυβέρνηση, την τωρινή. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Ωραία. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Πάμε λοιπόν τώρα. Τι έχει συμβεί τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Πήγε λοιπόν ο Τσίπρας, αφού προηγουμένως άνοιξε τα σύνορα και έκανε όλη αυτή την πολιτική της κυρίας Χρυσοδουλοπούλου, η οποία δημιούργησε το πρόβλημα, και διαπραγματεύει με τους Ευρωπαίους μια συμφωνία για να γίνουν αυτά 5 hot spots. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε μπει σε αυτή τη συμφωνία. Ούτε είπαμε να γίνουν 5, ούτε να γίνουν 7, ούτε να γίνουν 4. Λέτε όμως ότι πρέπει να γίνουν. Λέμε όμως, προσέξτε για να το καταλάβει και ο κόμμος στην ΚΟ. Πείτε το για ότι να ότι αν δεν υλοποιηθεί η συμφωνία που έκανε ο Τσίπρας, τότε θα δώσουμε νερό στο μήλο χωρών της Ευρώπης που θέλουν να μας βγάλουν από τη Σέγγεν. Άρα... Και αν μας βγάλουν από τη Σέγγεν, κύριε Δήμαρχε. Πάρα πολλοί από τους ασχολούμενους. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Να το ολοκληρώσω. Θέλω ένα λεπτό ακόμα. Έχουμε 3 λεπτά όλοι και όλοι. Για να προλάβουν όλοι. Ωραία, θέλω 30 δευτερόλεπτα. 30. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, για να προλάβουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να ακουστήκουν και οι υπόλοιποι και να φτάσουν οι υπόλοιποι. Θέλω 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να καταλάβει ο κόμμος την ΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ταυτίζεται με την πολιτική. Αλλά θέλετε να γίνουν αυτό το θέμα. Αλλά τι λέμε. Λέμε ότι δυστυχώς εδώ που έφερε ο Τσίπρας στην Ελλάδα με την πολιτική του πρώτου εξαμήνου κυρίως και ανοιχτών συνόρων διακινδυνεύουμε, κύριε Δήμαρχε, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Κύριε Ανδρουλάκη, για να ακούσω και την κυρία Μπαλού. Εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, αυτή η ανθρώπινη τραγωδία δεν σταματά. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι συμφωνήσαμε, όπως πρέπει να το κάνουν και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη με την μετεγκατάσταση. Τι ζητάτε λοιπόν από τους κατοίκους στην ΚΟΤ. Προσέξτε, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό εμείς, για να δείξουμε και να αναδείξουμε τις πραγματικές ευθύνες της Τουρκίας, η οποία συμφώνησε να πάρει 3 δις και τώρα ζητάει 9
και δεν έχει κάνει τίποτα ο κύριος Ερντογάν παρά να εκβιάζει την Ευρώπη. Άρα πρέπει, να, γίνει... το, πρέπει να γίνουν τα hot spot, πρέπει να λειτουργήσουν οι πολιτικές προστασίας. Εμείς θα φύγουμε από το κάτω του Ερντογάν. Κυρία Μπαλού από το Κουκουέ. Κυρία Μπαλού από το Κουκουέ, μισό λεπτό κύριε Κυρίτσι, ζητάτε τον λόγο. Κυρία Μπαλού. Και να μπουν στους πολίτες εσκό αυτά που λένε, γιατί πριν τις εκλογές δεν τα έλεγε ούτε ο κύριος Καμένος, ούτε ο κύριος Γεωργιάδης, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, κυρία, πρώτα απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, να πει και η κυρία Παλού πάλι, πάλι θα έχω πρόβλημα με το Κουκουέ. Πριν τις εκλογές δεν όμως είχε κάνει αυτή τη συμφωνία ο Τσίπρας. Λοιπόν, πριν τις εκλογές. Κύριε Παλού, κύριε Δήμαρχε, πριν τις εκλογές. Κύριε Δήμαρχε, δευτερόλεπτα, να ακούστε όμως και εσείς γιατί μου το είπατε. Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές δεν είχε τεθεί απειλή εξόδου της Ελλάδας από τη Σέγγεν. Κύριε και Γεωργιάδη, πριν τις εκλογές οι κάτοικοι στην ΚΟ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα τι λέτε, κυρία Μπαλού. Κυρία Μπαλού, τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Κυρία Μπαλού, τι λέτε. Κύριε Δήμαρχε. Για να μην τα λέτε σε μένα αυτά. Δεν τα προλάβει, δεν τα προλάβει. Εγώ είχα πει στους κάτοικους. Δεν θα προλάβει να πει τίποτα, κύριε Γεωργιάδη. Τι θα συνέβαινε. Το είπατε. Αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα δεν είναι εσωκομματικό. Είναι ποιο θα πάρει την καρέκλα. Κυρία Μπαλού, κύριε Μπαλού, κύριε Δήμαρχε. Τι να κάνω, αφήστε να πει μια κουβέντα, ρε παιδιά, γιατί πάλι θα έχω πρόβλημα. Άντε πάλι, ευαίσθητη. Κυρία Μπαλού, ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ, δεν έχω, εγώ 1,5 λεπτό. Αφήστε με να μιλήσω όμως. Εγώ. Τι εννοεί, ευαίσθητη, κυρία Μπαλού. Εγώ. Εδώ, κύριος, εδώ, ο ευαίσθητος. Έχουν πνιγεί χιλιάδες άνθρωποι. Στο τέλος θα μου πούνε ότι. Λοιπόν, και έρχεται και ο άλλος, ο άσχετος, και μου λέει ότι παρεμβαίνω. Εδώ δεν μπορώ, προσπαθώ να του βάλω σε μια άκρη, Αντριανόπουλε, δεν αμπλέπεις. Παπαδάκη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τα παιδιά πνίγονται, μεταναστεύουν και σκοτώνονται και έρχονται στη χώρα μας από έναν πόλεμο που όλοι διαπιστώνουν, που τον κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που τσακώνεται η Αμερική, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ρωσία, γιατί για να κερδίσει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Όσο αυτό συνεχίζεται, θα μετράμε πνιγμένους και προσφυγιά. Δεύτερον, τα hot spots είναι, να σας πω κάτι, κέντρα διαλογής στην πηγή, όπως είναι τα σκουπίδια. Δηλαδή διαλέγουν τους ανθρώπους, αφού τους βάλουν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μισό λεπτό. Δεν έχω χρόνο, κυρία Παλού. Ξέρετε, έτσι φαίνομαι ότι έχω εγώ ευθύνες, ενώ δεν ξέρετε να μιλάτε μεταξύ σας. Ναι, μισό λεπτό. Δεν έχω εγώ ευθύνες. Μισό λεπτό να δεν με κόψει τον αέρα όμως. Ναι, τελειώνω λοιπόν στο μισό λεπτό ότι ο λαός. Επειδή δεν ξέρετε να μιλάτε όλοι εσείς, αυτό πρέπει να κάνει, να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές που γεννάνε τη φτώχεια και την προσφυγιά. Να δώσει τη μάχη του το επόμενο διάστημα, να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να έρθει ο ίδιος στα πράγματα. Αλλιώς ο πόλεμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς έλειξε ο χρόνος. Ένα δευτερόλεπτο. Έλειξε ο χρόνος. Θα μας κόψει τον αέρα και θα πούνε μετά. Θέλω να πω μόνο αυτό, κύριε Παπαδάκη. Πείτε το μόνο αυτό, αλλά ειλικρινά εγώ σήμερα έχω σκάσει. Πρέπει επιτέλους να πειθαρχείτε και σε μια μορφή διαλόγου όλοι. Κύριο Γεωργιάδη, γιατί μου λέει μετά ο άλλος ο άσχετος ότι δεν τους αφήνω να μιλήσουν. Εγώ δεν τους αφήνω να μιλήσουν. Αυτή είναι κακοπαθή. Να φαίνεται ρεαλιστής και μετριοπαθής. Πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το θέμα όμως τώρα. Είναι το θέμα να προχωρήσουμε με αλληλεγγύη σε αυτά τα ζητήματα, να προετοιμάσουμε τη χώρα μας για την ερχόμενη περίοδο. Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο, θα μας κόψουν στον αέρα και δεν είναι. Βόηθησε με θάνομο όμως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι θέμα χειρισμού, το πώς θα μοιράσεις το χρόνο σε μια εκπομπή. Είναι το θέμα το πώς θα δεχτούν και οι άλλοι το μοίρασμα του χρόνου. Εάν δεν του δεχτούν. Μπράβο, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε και να δώσουμε ραντεβού για αύριο και εγώ να πάω να κάνω γιόγκα για να ηρεμήσω. Καλημέρα, Ελλάδα.